ωραία. Ωραία. Για θυμηθείτε, ποιο άρθρο είναι αυτό και σας το είπα, σας το ανέφερα στην παράδοση. Αρχικά, ποιο άρθρο είναι να βρούμε. Το 46. Κάποιος μου λέει και το 44 και εδώ θέλω να πω το 46 με το 44. Προσέξτε τώρα, είναι συνδυασμός του 46 και του 44. Οπότε τι μας λέει το 46? Το 46 μας λέει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των μελών τους. Το 44 τι μας λέει? Όροι υγιεινής και ασφάλειας. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας τους. Άρα, αν πάρω το 44 και το 46 και τα βάλω μαζί, είναι σωστό το ότι θα ενημερώσω τον προϊστάμενο του τμήματός μου και θα αιτηθώ την έλυση του θέματος για προσωρινή αλλαγή χώρου σύμφωνα με το 44. Είναι. Αν πάρω το 46 που λέει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να διεκδικήσουν αυτά τα θέματα μου και να επιληφθούν των θεμάτων, είναι σωστό και το Β. Είναι σωστό και το Β. Άρα πιο ολοκληρωμένη από το συνδυασμό των δύο άρθρων, ποια απάντηση είναι? Δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να, δεν είναι λέει με χρονική σειρά. Λέει ότι μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Μπορείτε να θέλετε να απευθυνθείτε μόνο στο συνδικαλιστικό σας όργανο, το οποίο θα ενημερώσει τον προϊστάμενό σας. Και αυτό είναι εφικτό. Δεν σας βάζει χρονική σειρά το άρθρο, είτε το ένα είτε το άλλο. Άρα, αν πάω πάρα τώρα λοιπόν, και τα συνδέσω, 45-46. Είναι σωστή και η Α, είναι σωστή και η Β. Προφανώς. Ναι, θα σας πω. Εάν κάνετε το Α ή το εφόσον δεν σας θέτει χρονική σειρά το άρθρο, ο κώδικας, είστε μέσα στα πλαίσια τα εργασιακά τα θεμητά. Θα μπορούσατε, γι' αυτό λέμε το Α και το Β, θα ενημερώσετε και τον προϊστάμενο, θα κοινοποιήσετε την ενημέρωση και στο συνδικαλιστικό όργανο. Για αν θα θέλαμε να θέσουμε εμείς μία σειρά λοιπόν για την εργασιακή μας αποτελεσματικότητα, θα έπρεπε, γι' αυτό τα έχουμε και μαζί και δεν βάζουμε το καθένα μεμονωμένα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έγγραφο, το οποίο είναι ενημερωτικό προς το προϊστάμενό μας και ταυτόχρονα τι το κάνουμε, το συγκοινοποιούμε και στη συνδικαλιστική μας οργάνωση. Διότι θα μπορούσαν να παραπονεθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας ότι δεν τους ενημερώσαμε σχετικά με αυτή την ενέργειά μας και θα μπορούσαν να θέλουν να συμμετέχουν. Κατανοητό. Υπάρχει το δικαίωμα να απευθυνθούμε και στο όργανο. Εάν το λύσει ο προϊστάμενος, όλα εξαιρετικά. Δεν χρειάζεται να επιληφθεί το συνδικαλιστικό. Φανταστείτε όμως να έρθει και να σας πει το συνδικαλιστικό σας όργανο ότι το παραβλέψατε και δεν το ενημερώσατε και να μην έχει επιληθεί αυτό το πρόγραμμα και το πρόβλημα και να του ζητήσετε εκ των υστέρων να επιλύσει ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να είχε ταυτόχρονη ενημέρωση. Αυτό στους υπόλοιπους συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτό θα δημιουργούσε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ή θα θεωρούσε ότι πήγατε να λύσετε κάτι μόνοι σας και στα κρυφά. Ακριβώς.